Κοιτάξτε, για το θέμα αυτό, αναπιφύλακτα εγώ θα ψηφίσω γενικά δηλαδή το νομοσχέδιο για τα δικαιώματα που έχουν αυτοί οι συνάνθρωποι μας όπως και για τα δικαιώματα που έχουν οποιασδήποτε ομάδες συνανθρώπων μας που καταπιέζονται από τις πλειοψηφίες. Αυτό είναι αρχή. Από εκεί και πέρα οι απόψεις του καθενός είναι σεβαστές. Δεν θέλω να αντιδικήσω με κανέναν και ο κάθε χώρος έχει τα ωριά του. Μέχρι σε ποιο σημείο μπορεί να παρελθεί. Η απάντησή μου είναι ότι θα ψηφίσω γιατί θεωρώ, επαναλαμβάνω ίσως για να γίνω πιο κατανοητός διαφορετικά, ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι συνάνθρωποι μας καταπιέζονται και θα έχουν δικαιώματα τα οποία πρέπει να τους κατοχυρώσουμε να έχουν επιτέλους την δυνατότητα του αυτοπροσδιορισμού του σεξουαλικού φύλου όπως ο κάθε συνάνθρωπός μας έχει δυνατότητα αυτοπροσδιορισμού σε πολλά ζητήματα. Ηλίας Καματερός, στην τηλεφωνική μας επικοινωνία, βουλευτής Δωδεκανήσου ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Καματερέ, θέλω να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε ότι πρέπει να γίνεται η αλλαγή φύλου από τα 15. Μήπως αυτή η ηλικία ίσως δεν είναι τόσο όρημη για να επιλέξει ένα πρόσωπο να αλλάξει φύλο? Να σας πω, επειδή αυτό συζητιέται τελευταία και εδώ και στους κύκλους μας. Είναι το θέμα της ηλικίας. Δεν είναι τόσο θέμα δικό μας όσο ειδικών της επιστήμης που μπορεί να καθορίσει με μεγαλύτερη προσέγγιση το σε ποια ηλικία μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι η εφηβεία είναι η χειρότερη ηλικία για αυτούς εδώ τους συνανθρώπους μας, για αυτά τα παιδιά. Και εγώ θα έλεγα, βλέποντάς το από κοινωνική πλευρά, χωρίς να έχω την απόλυτη, είτε με διεκτικό, την απόλυτη επιστημονική γνώση, ότι μακάρι να μπορούσαμε να το διαγνώσουν αυτό οι επιστήμονες ακόμα από τότε που γεννιέται το παιδί, όπως διαγνώσουν, ας πούμε, το βήματα στην καρδιά ή οτιδήποτε άλλο, και να μπορούσαν να το διορθώσουν. Άρα, το θέμα της ηλικίας θα το αφήσουμε σε πιο ειδικούς, κοινωνικοψυχολόγους, επιστήμονες που ξέρουν καλύτερα. Και οπωσδήποτε η ορίμανση, η πολιτική ή οποιαδήποτε άλλη ορίμανση έχει διαφορετική ηλικία από τη σεξουαλική. Και αυτό έχει αποδειχθεί ως τώρα επιστημονικά, από ό,τι ξέρει. Όσον αφορά για την αντίδραση της Εκκλησίας και του Αγίων Όρους, τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Να ακούσουμε και τον πατέρα Γεώργιο, δεν θέλω να αντιδικήσουμε. Η γνώμη μου είναι ότι σεβόμαστε τις απόψεις μέχρι σε το σημείο που δεν δημιουργούν προβλήματα σε κοινωνικές ομάδες. Εγώ έχω ιδιαίτερα καλές σχέσεις με την Εκκλησία και εκτός από αυτό, επί της ουσίας, η άποψή μου είναι ότι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων κάθε καταπιεσμένου έχει τις ρίζες της στις ρίζες της Εκκλησίας. Στην ισότητα όλων, ανεξάρτητα από φίλο, ανεξάρτητα από φιλή, ανεξάρτητα από χρώμα, ανεξάρτητα από οτιδήποτε, στην αλληλεγγύη, στην αγάπη, στη δικαιοσύνη. Αυτές είναι οι ρίζες της Εκκλησίας. Και αυτές, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να υποστηρίζουν οι Άγιοι Πατέρες. Και εγώ είμαι παπαδοπέδη. Και αυτές τις έννοιες, αυτές τις αξίες τις διδάχτηκα από μικρό παιδί στο καθηστικό. Γι' αυτό και μπήκα στον χώρο τον λεγόμενο τον προοδευτικό. Γι' αυτό έμαθα από μικρός μέσα από την Εκκλησία να υποστηρίζω και να στηρίζω τα δικαιώματα των όποιων καταπιεσμένων και να βλέπω με ισότητα όλους τους συνανθρώπους μας και με συμπόνια όσους έχουμε πρόβλημα. Κύριε Καματερέ, είπατε πριν ότι η σχέση σας με την Εκκλησία είναι πολύ καλή. Πιστεύετε ότι αυτό το νομοσχέδιο μπορεί να φέρει ρήξη στις σχέσεις Εκκλησίας-Κυβέρνησης? Όχι, δεν νομίζω, γιατί όποτε παρουσιάζονται προβλήματα υπάρχει κατανόηση, διάλογος και τα λύνουμε. Βέβαια, δεν μπορεί απόψεις παρόμοιες σαν και αυτή να μπλοκάρουν ή να σταματούν το νομοθετικό έργο, το κοινωνικό, μιας κυβέρνησης που θέλει να εντάξει τη χώρα μας σε ένα πολιτισμένο κόσμο, να θέλουμε να λέμε ότι είμαστε πολιτισμένοι. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτά τα ζητήματα είναι λυμένα σε άλλες χώρες, προηγμένες, και να μην γυρνάμε πίσω. Ξέρουμε πολλές φορές που η συγκεκριμένη κατηγορία των συνανθρώπων μας θεωρείται ότι είναι δυνατίες, ότι είναι επικίνδυνοι, μέχρι που τους λιθοβολούν, μέχρι που τους σκοτώνουν, τους φυλακίζουν κτλ. Ναι, δεν νομίζω ότι ταιριάζει μια τέτοια κοινωνία στη χώρα μας.
Πιστεύετε ότι θα υπάρχουν διαρροές, κύριε Καματερέ, όσον αφορά για το αυτό το νομοσχέδιο? Από τι θέλω να πω, ότι φαίνεται, αυτά που βλέπετε εσείς, βλέπω και εγώ, έχουν κάνει και συζητήσεις με κάποιους βουλευτές. Πολύ λίγες θα υπάρχουν, γιατί προφανώς υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, σεβαστές, και ο καθένας έχει το δικαίωμα να τοποθετεί όπως νομίζει. Νομίζω όμως ότι αυτό δεν θα επηρεάσει τη συνομική ψήφιση του νομοσχεδίου. Κύριε Καματερέ, αν η Εκκλησία θέσει βέτο και ζητήσει την απόσυρση αυτού του νομοσχεδίου, η κυβέρνηση θα κάνει ένα βήμα πίσω ή θα το πάτε μέχρι τέλος? Θα ήμουν επιπόλαιος αν απαντούσα με ένα ναι ή με ένα όχι. Γιατί σας είπα και πριν ότι όποτε έχει δημιουργηθεί σοβαρή σχέση, σύγκρουση ανάμεσα στην Εκκλησία και στην πολιτεία, τουλάχιστον στα τώρα με καλή διάθεση έχει γίνει με διάλογο. Εκεί, κύριε Καματερέ, έχουμε συνήθως... Η γνώμη μου είναι ότι, σας το είπα, γνώμη μου, ναι, ναι. Ότι δεν πρέπει να υποχωρούμε σε τέτοια αιτήματα που άφτονται από τίνον δικαιωμάτων. Γιατί θεωρώ ότι σε άλλες απόψεις τις σέβομαι, αλλά για μένα είναι επαρχιωμένες. Κύριε Καματερέ, συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως έχουμε δει και στο παρελθόν, επεμβαίνει το Μέγαρο Μαξίμου σε ρόλο πυροσβέστη και ηρεμεί λίγο την κατάσταση. Πάμε στον δεσμολογιότατο πρεσβύτερο Γεώργιο της Εκκλησίας Φαλιρακίου στη Ρόδο. Καλησπέρα. Σας ακούω. Πατέρα, εσάς ποια είναι η άποψή σας? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μία διαφορετική άποψη η Εκκλησία από ότι η κυβέρνηση για αυτό το νομοσχέδιο. Οπωσδήποτε και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας Ελλάδος και το Άγιον Όρος και η επίσημη Εκκλησία πήραν, δώσαν τις απόψεις τους για αυτό το θέμα. Προσωπικά εγώ πιστεύω ότι αυτό χτυπάει το θεσμό της οικογένειας. Εμείς οι Έλληνες έχουμε ένα σημαντικό παράγοντα που λέγεται οικογένεια και αυτό θα είναι ένα πλήγμα για την οικογένεια. Και ηλικιακά εγώ πιστεύω όμως ότι ένα άτομο 15 ετών δεν είναι σε θέση να αποφασίσει, διότι η εμπειρία μας, είμαι 20 χρόνια κληρικός, έχω γνωρίσει νέα παιδιά τα οποία στα νιάτα τους έσφαλα έκαναν πολλές αμαρτίες και κάποια στιγμή κατάλαβαν ότι άλλαξε η ζωή τους. Ίσως και θεωρώ πολύ μικρή την ηλικία των 15 ετών που θα μπορούσε ένα παιδί να αλλάξει το φύλο του. Από την άλλη όμως, και αν πάμε και εμείς θεολογικά, διότι έχουμε την ορθόδοξη θεολογία μας, ο Θεός έπλασε άρσεν και θύλη. Τώρα, εμείς όμως η Εκκλησία δεν καταδικάζουμε ποτέ τα πρόσωπα, καταδικάζουμε την αμαρτία. Ούτε ο Χριστός στην επιγή παρουσία του καταδίκασε πρόσωπα, αντιθέτως εδικαίωσε και συγχώρησε ανθρώπους αμαρτωλούς. Θυμάστε την περίπτωση, γιατί τότε στην Ιερουσαλήμ, στο Ισραήλ μάλλον, όταν μια γυναίκα συνελάμβαναν να πορνεύει, τη λιθοβολούσαν μέχρι θανάτου. Ο Χριστός τι είπε? Ο αναμάρτητος πρώτος τον λιθοβαλέτο. Ο Χριστός μας έδωσε λοιπόν μια άλλη διδασκαλία για αυτά τα θέματα. Και εμείς σήμερα δεν καταδικάζουμε τα πρόσωπα. Πατέρα Γεώργια, σέβομαι το ότι δεν με διακόψατε. Μπορώ να κάνω και εγώ το ίδιο, αν θέλετε. Αλλά επειδή νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον, δεν μου επιτρέπετε να σας κάνω μια ερώτηση. Αλλά αν θέλετε, περιμένω να τελειώσω. Ναι, ναι. Τελειώνω, κύριε Βουλευτά. Εμείς λοιπόν σεβόμεθα τα πρόσωπα, απλά η Εκκλησία καταδικάζει την αμαρτία. Πείτε μου, κύριε Βουλευτά, πείτε μου. Ναι, η πορνεία ήταν αμαρτία που υπερασπίστηκε ο Χριστός στην πόρνη. Για να αναφερθώ στο παράδειγμα που είπα. Θεολογικά και κατά την Εκκλησία είναι αμαρτία. Εκεί όμως, ο Χριστός την υπερασπίστηκε. Αυτό διδαχτήκαμε από μικρή. Μη είπε, μικέτη αμάρτανε, μικέτη αμάρτανε, μην αμαρτήσεις δηλαδή πλέον, πρόσεχε στη ζωή σου. Και κάτι άλλο. Έχουμε διδαχθεί και σας λέω επειδή από μέσα τα διδάχτηκα για την αγάπη, την αλληλεγγύη, την δικαιοσύνη. Αυτή εδώ η αγάπη είπατε ότι κινδυνεύει η οικογένεια. Δηλαδή με συγχωρείτε, αν δώσουμε το δικαίωμα σε κάποια παιδιά για να διορθώσουν το φίλο τους και να αυτοπιωσδιωστούν. Σε τι κινδυνεύει η οικογένεια? Το ξέρετε ότι γίνεται το αντίθετο. Δηλαδή υπάρχουν οικογένειες τώρα
που έχουν τέτοια παιδιά και έχουν φοβερά προβλήματα, αν παρακολουθούσατε τη συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή της Βουλής όταν κλήθηκαν οι φορείς, θα σας έρχεται τα κλάματα από τα δράματα οικογενειών, από τέτοια παιδιά. Η Εκκλησία πρέπει να είναι ευάλωτη σε αυτά, πρέπει να υποστηρίζει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και όχι να στρέφεται εναντίον τους. Συγγνώμη που σας το λέω. Κύριε Βουλευτά, αυτές τις μέρες που γίνεται αυτός ο λόγος, πάρα πολλοί άνθρωποι μας έχουν πει ότι και η Εκκλησία έχει τα δίκαιά της και πρέπει να υπεραμεινθεί αυτής της θέσεώς της. Γιατί η κυβέρνηση δεν έκανε ένα δημοψήφισμα να ακούσει την άποψη του ελληνικού λαού, όπως έκανε για κάποια άλλα θέματα? Ναι, κοιτάτε, θα σας απαντήσω καθαρά σε αυτό, έχω άποψη. Άλλα τα ζητήματα εκείνα και άλλα αυτά, σε ζητήματα δικαιωμάτων του ανθρώπου, δεν χωράει πλειοψηφία-μειοψηφία. Και μειοψηφία να είναι ο άλλος, όταν καταπαρτιώνται τα δικαιώματά του, και συνήθως έτσι γίνεται, θα τα στηρίξεις άσχετα με πλειοψηφία είναι εναντίον. Αυτή είναι η άποψή μου. Είναι ανθρώπινα δικαιώματα, τελείωσε. Δηλαδή δεν θα αφήσει τον άλλο να αποκεφαλίσει αυτόν που είναι ετεροφύλος. Θα το επιτρέψεις, επειδή το θέλει η πλειοψηφία εδώ στις χώρες αυτές τις καθυστερημένες, μέχρι νόμους αυτοί. Και εφαρμόζουμε ότι τους αποκεφαλίζουμε ή τους κάνουμε και το ξέρετε κτλ. Επειδή λοιπόν το λέει ο νόμος και το λέει η πλειοψηφία, πρέπει να το ανεχθούμε εμείς που έχουμε διδαχθεί ότι πρέπει να υποστηρίζουμε τον συνάνθρωπό μας που αδικείται και καταπιέζεται. Αυτή είναι η άποψή μου, με συγχωρείτε. Και εγώ προσωπικά, κύριε Βουλευτά, σέβομαι τις επιλογές κάποιων ανθρώπων. Έτσι και έτσι. Αλλά σαν Εκκλησία, ναι, σεβόμεθα, γιατί η αμαρτία είναι μέσα στην φύση του ανθρώπου από τη στιγμή της παρακοής του θελήματος του, των πρωτοπλάστων από τον Θεό. Αλλά δεν πάβει να υφίσταται αμαρτία όμως. Και όλοι είμαστε αμαρτωλοί, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Δεν λέμε ότι είμαστε αναμάρτητοι εμείς οι κληρικοί προς Θεού. Με συγχωρείτε, πατέρα μου, δεν είναι αμαρτία να είσαι ετεροφιλόφιλος. Αμαρτία είναι να εκμεταλλεύεσαι τον συνάνθρωπο, να τον κατευθυνθείς, να τον κλέβεις. Αυτή είναι αμαρτία. Αυτή την αμαρτία πρέπει να καταδικάζουμε και εμείς και η πολιτεία και η Εκκλησία. Πατέρα Γεώργη, δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει όσον αφορά και την Ιερέα Σύνοδο που αντέδρασε σε κάποια δήλωση του κύριου Ραγκούση. Δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει. Ναι. Τι απαντάτε σε αυτό, σε αυτή την άποψη του κύριου Ραγκούση? Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές ότι ο κύριος Ραγκούση έδωσε κάποια συνέντευξη και ανέφερε ότι σε συνάντηση που είχε με εκπροσώπους της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, σε ανώτατα κλιμάκια μάλιστα ανέφερε, ακόμη και Μητροπολίτες, οι οποίοι αναφέρει εδώ είναι ομοφιλόφιλοι και το κρύβουν, τους αναγκάζουν λέει και το κρύβουν, ανέφερε ο κύριος Ραγκούση σε συνέντευξή του, λεγόμενά του σας μεταφέρω. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας αυτό. Να σας πω, δεν γνωρίζω ότι τέτοιες καταστάσεις, αλλά αν έχει αποδείξει ο κύριος Ραγκούσης, θα κληθεί στη δικαιοσύνη να πει του λόγου του αληθές. Η Ιερά Σύνοδος, να πούμε ότι προέβη σε μια τέτοια απάντηση. Δηλαδή, στα λόγια μπορεί να μένει ο καθένας και εγώ μπορεί να λέω ό,τι θέλω. Αλλά ποια είναι η αλήθεια όμως και πώς αποδεικνύεται και πώς αποκαλύπτεται αυτό το πράγμα. Όποιος έχει στοιχεία μπορεί να τα καταθέσει στην Ιερά Σύνοδο για οποιοδήποτε πρόσωπο. Ιδάλλως θα πρέπει να λογοδοτήσει, όχι ο κ. Ραγκούση, οποιοδήποτε. Γιατί αυτό πλέον θεωρείται συκοφαντία. Και ας μην ξεχνάμε ότι εμείς στον χώρο της Εκκλησίας έχουμε πολλές περιπτώσεις συκοφαντίας. Πάρα πολλοί Άγιοι έχουν συκοφαντηθεί. Πρώτος ο ίδιος ο Χριστός. Εάν μελετήσετε το Ιερό Ευαγγέλιο θα δείτε, εδώ θεράπευε τους δαιμονισμένους και το λέγανε ότι είναι αρχηγός των δαιμόνων. Τον συκοφαντήσανε ότι με τα αμαρτωλών και τελωνών εστί και πίνει ο διδάσκαλος, ότι εδώ είχε πίνει με τους αμαρτωλούς και τις πόρνες. Λοιπόν, η συκοφαντία είναι ένα φαινόμενο στην Εκκλησία σύνηθες δυστυχώς. Αλλά ο κύριος Ραγκούσης, εάν έχει κάποια απόδειξη, να την καταθέσει στην Ιερά Σύνοδο επισήμως και όμορφα ωραία, αλλά όχι να συκοφαντεί. Κύριε Καματερέ, εσείς αυτή τη δήλωση του κύριου Ραγκούση την θεωρείτε ατυχής? Ο καθένας εκφράζεται όπως νομίζει, εγώ δεν τα εκφραζόμουν έτσι η αλήθεια. Όμως επίσης είναι αλήθεια ότι και στο χώρο
των κληρικών, όπως σε όλους τους χώρους τους κοινωνικούς, είναι φυσικό, αφού και αυτοί οι άνθρωποι είναι, οι οικογενειάρχες είναι, τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία, σε έναν βαθμό θα περνάμε και στον χώρο αυτό. Αυτό το νομίζω ότι είναι φυσιολογικό και δεν είναι επιχείρημα για να στηρίξουμε την άποψή μας. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Ήταν ο Ηλίας Καματερός, βουλευτής δωδεκανήσου ΣΥΡΙΖΑ, και ο Δεσιμιλογιάτος Περισβύτερος Γεώργιος της Εκκλησίας Φαλερακίου της Ρόδου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Και εμείς.